γεγονός ότι είχαμε δει όλες αυτές τις μαζικές αντιδράσεις, συγκεντρώσεις, διαμαρτυρίες στο δρόμο στη Βενεζουέλα το τελευταίο διάστημα, ήταν κάτι το οποίο το βλέπατε να έρχεται? Οπωσδήποτε ερχότανε. Και αυτό φαίνεται από τις εξελίξεις που είχαμε από την αρχή, από το τέλος μάλλον της περασμένης χρονιάς και την αρχή της καινούργιας. Είχαμε στο τέλος του Δεκέμβρη την ανακήρυξη του Γουαϊδό ως Προέδρου της Βούλης. Μέσα σε 10 μέρες περίπου αυτονακηρύχθηκε. Συγγνώμη, εδώ βλέπω τη στιγμή που πατάει τους ανθρώπους το βαρύ όχημα, ας πούμε. Ναι, ναι, βέβαια. Ναι, αυτό ήταν μια σοκαριστική σκηνή. Είπαν βέβαια εδώ ότι ήταν μια άβρα αυτή που χρησιμοποιούσαν για να τους αποθήσουν, αλλά κάποια στιγμή το είδαμε να παίρνει η φόρα. Η άβρα είναι αυτή που βλέπουμε εδώ πέρα που ρίχνει το νερό. Το άλλο ήταν το θωρακισμένο λοιπόν. Παρ' όλα αυτά, συγγνώμη που σε διακόψαμε, αλλά μια που το έδειξε εδώ τώρα το δείξαμε στους δέκτες μας, να πούμε ότι δεν έχουμε μάθει για νεκρούς, έτσι, μόνο για τραυματίες. Από εκεί θα ξεκινούσα. Μπράβο. Αναφέρονται, αναλόγως των πηγών τώρα της αντιπολίτευσης, αλλού 50, αλλού 60, αλλού 70 τραυματίες. Άλλοι από σκάγια, άλλοι από πλαστικές σφαίρες και λίγοι από σφαίρες. Να σχολιάσω και εγώ την εικόνα που είδαμε εδώ, γιατί όντως είναι μια σοκαριστική εικόνα. Ναι, είναι σοκαριστική και οπωσδήποτε κάθε ανθρώπινη ζωή έχει αξία. Μακάρι να υπήρχε η ίδια ευαισθησία παγκοσμίως για παρόμοιες σκηνές, επιθέσεις, καταστολή που βλέπουμε γύρω σε όλο τον κόσμο, αλλά ξαφνικά μια εικόνα λες και είναι τίποτα. Χθες, ας πούμε, μόλις το είδα εγώ σκέφτηκα τα βιώματα από τα κατεχόμενα, πώς περνάνε τα Ισραηλινά τζιπ στις παλαιστινιακές περιοχές και το τι γίνεται μετά. Εν πάση περιπτώσει, για να το αλλά κάρτε ευαισθησία, λες, έχουμε. Αυτό ναι, δεν γίνεται. Πραγματικά να κάνεις αυτή τη δουλειά και να μην το διαπιστώνεις, το θεωρώ τουλάχιστον ανήθικο. Ναι. Τώρα, περί ηθικής και ανηθικότητας στη δουλειά αυτή και στη Βενεζουέλα μπορούμε να πούμε πολλά. Ευτυχώς μέχρι τώρα δεν φαίνεται να έχουμε νεκρούς, γιατί αυτό θα πυροδοτούσε ίσως και άλλα πράγματα. Δείχνει και κάτι άλλο όμως το γεγονός αυτό. Δείχνει ότι ο λαός της Βενεζουέλας, παρόλες τις διαφωνίες, τις συγκρούσεις, τις εντάσεις, τις παρεμβάσεις, την καταστολή, δεν θέλει να σκοτωθεί. Δεν θέλει, μέχρι τώρα το βλέπουμε. Δηλαδή, σε άλλη χώρα μπορούσε να έχει γίνει ήδη χαμός με όλα αυτά που γίνονται. Ναι. Όχι ότι είναι λίγα αυτά που γίνονται εδώ, αλλά δεν έχουμε μαζικές συγκρούσεις. Ναι. Προς το παρόν έχει αποφευχθεί αυτό που όλοι ξορκίζουμε. Αυτό που βλέπουμε δηλαδή στα πλάνα είναι περιορισμένο, λες εσύ. Βεβαίως είναι περιορισμένο για τα δεδομένα της κατάστασης. Δεν λέω ότι θα έπρεπε να γίνει κάτι περισσότερο, προς Θεού, ας πούμε, ότι το εύχομαι, αλλά για να έχουμε πολλές φορές ξεχνάμε. Εννοείς ότι δεν είναι όλος ο λαός κάτω να σφάζεται? Πώς το εννοείς, για προφανώς, να το αντιληφθούμε. Προφανώς, από τη μία δεν είναι όλος ο λαός και από την άλλη, γιατί και ο Μαδούρο έχει ένα μεγάλο. Έχει μεγάλη στήριξη από μια μερίδα του κόσμου, έχει φυσικά το στρατό μαζί του και ο στρατός αρνήθηκε να συμπαραταχθεί τουλάχιστον χθες με τον Γουαϊδό. Το μήνυμα όμως που έδωσε ο Γουαϊδό μέσω Twitter και κάλεσε τον κόσμο να βγει στους δρόμους, έτσι, και το ονόμασε επιχείρηση απελευθέρωσης, δεν περιστοιχιζόταν με στρατό? Αυτό θέλω να καταλάβω, γιατί προφανώς γινόταν μια διαπραγμάτευση για να πάρει το στρατό με το μέρος του. Επειδή ζούμε στην εποχή της πληροφορίας και των κατασκευασμένων ή μη γεγονότων. Μπορεί και να μην ήταν. Μπορώ να σας πω δημοσιογραφικά, μπορεί και να ήταν 60-70 άνθρωποι όπως φάνηκε. Το κατά πόσον ήταν ή δεν ήταν, μένει να αποδειχθεί. Φορούσαν τις κουκούλες κτλ. Κοιτάξτε, επιχείρηση ελευθερίας στη Βενεζουέλα, επιχείρηση ελευθερίας στο Ιράκ, επιχείρηση ελευθερίας στη Λιβύη, επιχείρηση ελευθερίας κατά των χασάπιδων, των δικτατόρων κτλ. Ναι. Εντάξει, έχουμε χορτάσει. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα πράγματα είναι ρόδινα, ούτε ότι είναι μια κυβέρνηση αγγέλων, η κυβέρνηση Μαδούρο. Επειδή άκουσα πριν που λέγατε και για τη στήριξη έχει κτλ. Στις εκλογές τις προεδρικές που έγιναν το 18, ο Μαδούρο πήρε το 67,8, αλλά η συμμετοχή ήταν 46, κάτι. Η χαμηλότερη. Ναι, για να δούμε όμως γιατί η συμμετοχή ήταν χαμηλότερη. Η συμμετοχή ήταν χαμηλότερη γιατί τις μποϊκοτάρισε η αντιπολίτευση. Η αντιπολίτευση γιατί τις μποϊκοτάρισε? Γιατί όντως ηγετικά στελέχη της είναι στη φυλακή, ήταν υποκράτηση κατηγορούμενη για προηγούμενες απόπειρες και κινήσεις και μαχητικές διαδηλώσεις μέσα στο Καράκας και σε άλλες πόλεις. Δεν τις μποϊκοτάρισε όλη η αντιπολίτευση. Το δίλημα που είχε η αντιπολίτευση το 18 ήταν αν θα κατέβαινε ή όχι απέναντι στο Μαδούρο με έναν ή με περισσότερους υποψήφιους. Ένας από αυτούς κατέβηκε, πήρε 20 και κάτι%.
Η συμμετοχή ήταν μικρή, να, όπως είδαμε. Καλά, δεν φαντάζομαι όμως και εκεί να έχουν ενημερωμένους. Δεν θέλω να το υποτιμήσω, αλλά ενημερωμένους εκλογικούς καταλόγους εδώ σε πιο οργανωμένες χώρες και ψαχνόμαστε να δούμε. Το ζήτημα, για μένα δεν ήταν η εκλογική κατάλογη, ήταν η στρατηγική επιλογή που έκανε η αντιπολίτευση. Ο Λόπες, αυτός που ήταν τώρα που πήγε να καταφύγει στην πρεσβεία της Χιλής, που τον είχαν πριν υπό περιορισμό. Α, που τον απελευθέρωσε τώρα. Αυτός και άλλα ηγετικά στελέχη δεν κατέληξαν σε κοινό υποψήφιο και το βασικότερο είναι ότι υπάκουσαν στα κελέσματα της κυβέρνησης Τραμπ και κατέληξαν σε αυτή την επιλογή. Να ρωτήσω όμως κάτι. Αυτή τη στιγμή είναι πολύ φρέσκο αυτό το οποίο παρακολουθούμε εκεί και το πώς γίνεται. Προφανώς ο Γουαϊδό έχει κάνει αυτό το κάλεσμα. Δεν ξέρουμε από πού είναι η στήριξη. Γράφεται ότι έχει τη στήριξη των ΗΠΑ ή άλλων χωρών. Όποιος είδε χθες τις δηλώσεις του Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας του Μπόλτον και του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Και ο Μάικ Πομπέο έκανε τη δήλωση αυτή. Σωστά. Ωραία. Αλλά θέλω να σε ρωτήσω, Στρατή. Την κατάσταση, η κατάσταση που βρίσκεται αυτή τη στιγμή η Βενεζουέλα, ποια είναι? Δηλαδή δεν θα μπορούσε όλο αυτό να πάνε σε μια διαδικασία με κάλπες, με εκλογές? Και ποια είναι η στάση του Μαδούρο ουσιαστικά? Καταρχάς, χθες το βράδυ αργά βγήκε ο Μαδούρο. Σε τις τηλεόραση μιλούσε μία ώρα. Είπε ότι τους τσακίσαμε, δεν τους αφήσαμε και τα λοιπά. Οι προδότες, τα αναμενόμενα. Δεν έδωσε κανένα σημάδι. Δεν ξέρω αν αυτό σκοπεύει... που βλέπουμε είναι το χθεσινό βραδινό. Δεν ξέρω αν αυτό που είπε χθες σηματοδοτεί κάτι άλλο. Από ό,τι είδα εγώ, δεν σηματοδοτεί μία αποχώρηση. Οι Αμερικανοί λέγανε ότι ήταν έτοιμο το αεροπλάνο να τον πάρει από το αεροδρόμιο και να τον πάει στην Κούβα. Αλλά φταίνε οι κουβανοί. Οι Ρώσοι, λέει, το... Φταίνε οι κουβανοί που δεν αφήνουν, γιατί έχουν στρατιώτες και άλλο προσωπικό που υποστηρίζει τον Μαδούρο. Και επίσης είπαν ότι τον παρενέβη η Ρωσία και τον έπεισαν. Να... Εντάξει. Όποιος θέλει. Πιστεύει. Υπάρχει και η άλλη εκδοχή που λέει ότι αυτό το διέδωσαν γουαϊδικοί κυρίως από αυτή την πλευρά της αντιπολίτευσης. Θέλαμε, λέει, να κινηθούμε όλα, όχι χθες. Είχαμε οργανώσει όμως κάποια πράγματα και κινηθήκαμε πιο γρήγορα, επισπεύσαμε τη διαδικασία αυτή, την ενέργεια όπως τη λένε, γιατί πληροφορηθήκαμε ότι επίκειτο η σύλληψη του Γουαϊδό. Και τότε, αφού τα είχαμε βρει με τους περισσότερους στο στρατό, αυτοί έκαναν πίσω. Αυτή είναι η ερμηνεία. Γιατί πρέπει να δοθούν και κάποιες εξηγήσεις. Εντός και εκτός της χώρας, τι ακριβώς έγινε, γιατί απέτυχε αυτή η ενέργεια, όπως τη λένε, εγώ τη λέω από πειρά πραξικοπήματος. Να. Και αυτό ήταν και το ερώτημα, δηλαδή, γιατί το είπε και η Μάριον κάλεσμα, γιατί έτσι το λέει και ο ίδιος, ας πούμε, επιχείρησε ελευθερία. Για πραξικόπημα μιλάω Μαδούρο, αλλά όχι μόνο αυτός. Υπάρχει μια προεμφυλιακή κατάσταση, η οποία διαπιστώνεται από πάρα πολλά μέρη. Μπορεί κανείς να υπολογίσει στρατή που θα καταλήξει αυτό. Δηλαδή, ο Μαδούρο στο διάγγελμά του λέει θα αποδοθούν ευθύνες. Δεν θα μείνει ατιμόρρητη αυτή η ιστορία. Θα θυμίσω κάτι γιατί έχει σημασία. Το 2015 η αντιπολίτευση κέρδισε τις βουλευτικές εκλογές. Πήρε τα 2/3 της Βουλής. Επίσης έγιναν διάμεσα και άλλα δημοψηφίσματα, τοπικές εκλογές κτλ. Θέλω όμως να επιμείνω σε αυτό. Τι μεσολάβησε από το 2015 που κέρδισε τις εκλογές και ελέγχει τη Βουλή, γι' αυτό και έχει τον Γουαϊδό προσωρινό πρόεδρο, επειδή είχε προηγουμένως αναδειχθεί πρόεδρος της Βουλής, μέχρι το 18 που δεν πήρε μέρος στις εκλογές. Δηλαδή τότε δεν ήταν δικτατορία. Υπάρχουν κάποια ζητήματα τα οποία έχουν όλα περνάνε στο περιθώριο. Έχουν όμως μεσολαβήσει και κάποια χρόνια και πώς ζει ο κόσμος εκεί. Δηλαδή ο κόσμος αυτή τη στιγμή, γιατί είπε στην αρχή ότι δεν κατέβηκε και τόσος κόσμος στους δρόμους. Έκανες μια τέτοια διαπίστωση. Ναι, βλέπεις, δεν πέρα από τα ντρόμ. Λοιπόν, οπότε θέλω να πω ότι ο κόσμος ουσιαστικά στηρίζει ακόμα το Μαδούρο στα ποσοστά που λέγεται ότι είχε πάρει στο παρελθόν. Το καλύτερο για να φανεί αυτό θα ήταν να γίνουν ελεύθερες και δημοκρατικές εκλογές. Με την κατάσταση όπως έχει εκτραχυνθεί, είναι δύσκολο. Μερικές φορές βέβαια μέσα από τέτοιες κρίσεις και εντάσεις αναδύεται και μια πολιτική λύση. Σε αυτό το πράγμα επιμένει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν δείχνει σε αυτήν την κατεύθυνση η κυβέρνηση της Ουάσιγκτον. Αυτό είναι χαρακτηριστικό, επειδή κάποια πράγματα λέγονται, αλλά λέγονται με μισόλογα. Εδώ μιλάμε για μια κυβέρνηση η οποία δεν αποδέχεται τα Ηνωμένα Έθνη. Γράφει στα παλιά τα παπούτσια τις αποφάσεις, τα ψηφίσματα του ΟΗΕ. Και κουνά το δάχτυλο γύρω στον κόσμο, και όχι μόνο στη Βενεζουέλα, για να είμαστε ξεκάθαροι, Στρατή. Για το τι
Τι σημαίνει δημοκρατία, πώς πρέπει να είναι. Το λέγαμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής, στην εισαγωγή μας, ότι από τη μία υπάρχει ο Μαδούρο και υπάρχει και μια πολύ μεγάλη κουβέντα, ποιος είναι ο Μαδούρο, πώς στηρίζει το Μαδούρο, τι κάνει ο Μαδούρο, πώς ζουν οι άνθρωποι στη γη του Μαδούρο και υπάρχουν μαδουριστές στην Ελλάδα και μη μαδουριστές και αν τους πεις και στο χάρτη τυχαία βάλε το δάκτυλό σου που είναι η χώρα. Έξω θα πέσουν 9 στους 10, τώρα να μην τα συζητάμε. Έχουμε αυτή την κακή συνήθεια. Γίνονται εκλογές στην Ισπανία, πάμε ακριβώς, να δούμε εντάξει, αυτό. Αυτός εγώ δεν μιλάω με αυτούς τους όρους. Από την άλλη όμως υπάρχει και ένα άλλο γεγονός. Υπάρχει και ένας άλλος τύπος, ο οποίος πάει φορετός. Δηλαδή είναι να μετρήσουμε ποιος είναι ο Μαδούρο, τι κάνει για τη χώρα του, πώς κυβερνάνε οι ικανοποιημένοι πολίτες, το ένα τ' άλλο. Και είναι και το άλλο, ο φορετός ηγέτης. Πώς λέγεται. Εμείς δηλαδή που έχουμε ζήσει 10 χρόνια. Με φορετές πολιτικές, με φορετά μέτρα, με δάκτυλα να σου δείχνουν το στραβό καμιά φορά δρόμο, όχι τον σωστό. Πώς αντιμετωπίζουμε την εικόνα, μια μεγάλη δύναμη να επιλέγει ένα πρόσωπο, το στρατή Αγγελή, και να σου λέει αυτός θα σε πάει, αυτός θα κρατήσει το τιμόνι. Όχι μόνο αυτό, επειδή ζούμε στην Ελλάδα, έχουμε και την εμπειρία μιας αμερικανοκίνητης χούντας. Η επέτειος ήταν πρόσφατα. Δηλαδή δεν είναι μόνο το τι έγινε στα τελευταία χρόνια, υπάρχει και το άλλο. Για την κατάσταση στη Βενεζουέλα υπάρχει εξατλίωση, φτώχεια, τεράστιες ελλείψεις, φοβερός πληθωρισμός. Η κυβέρνηση τα ρίχνει, η κυβέρνηση τα ρίχνει όλα στις κυρώσεις τις αμερικανικές. Η δε άλλη πλευρά λέει ότι αν δεν ήσουν εσύ δεν θα τα περνάγαμε όλα αυτά. Έχεις καταστρέψει τη χώρα, την οικονομία, υπάρχει διαφθορά. Αυτά είναι δεδομένα και επί τη ευκαιρία υπάρχει μια σειρά με δύο φοβερά, πολύ ενδιαφέροντα νομίζω ντοκιμαντέρ εδώ της ΕΡΤ, του Πάνου του Χαρίτου. Πρόσφατα είχε πάει στη Βενεζουέλα και όποιος τα δει αυτά νομίζω το θέμα είναι να μπορούσαν να συνεννοηθούν χωρίς τον ξένο παράγοντα ουσιαστικά μέσα σε αυτή τη χώρα. Αλλά είναι πολλοί που επιβουλεύονται και από τη μία και από την άλλη. Ξένος παράγοντας είναι και η Ρωσία που καταγγέλει την επέμβαση. Ξένος παράγοντας είναι και η Κίνα που επίσης θέλει πολιτική λύση και καταγγέλει την επέμβαση. Γι' αυτό δεν το έκανα πιο συγκεκριμένο, έτσι. Ευχαριστούμε πολύ. Θα το παρακολουθούμε. Πολύ να δούμε μια κατάσταση η οποία ούτως ή άλλως έχει σημεία.